Αναλάβατε πρόσφατα. Α, θέλω να τα πάρω λίγο από την αρχή. Θέλω να μου πείτε αν περιμένατε την συγκεκριμένη εξέλιξη όπως την περίμεναν πολλοί γιατί έχετε δώσει δείγματα γραφής, έχετε αφήσει μια παρακαταθήκη στο χώρο της Δημόσιας υγεία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ιρακλείου και όχι μόνο. Το περιμένατε. <laughs> <laughs> Το ήθελα. Πολύ. Το θέλατε. Ε, και ήταν μια πρόταση και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον Υπουργό Υγεία, από την πολιτική ηγεσία ευρύτερα, η οποία με τιμά. Mm -hmm. ε, Γνωρίζοντα την προσφορά α, στο χώρο της υγεία, αναγνωρίστηκε και έγινε αυτή η πρόταση στο πρόσωπό μου και. Μ, είναι ιδιαίτερα τιμητικό και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια α, να μην διαψεύσω αυτή την εμπιστοσύνη. Πριν πάμε στο κομμάτι των προτεραιοτήτων, κυρία Μπορμπουδάκη, που σίγουρα έχετε θέσει στο τραπέζι και με τους συνεργάτες σας, είδαμε χθε ορκίστηκαν και οι νέοι υποδιοικητές και σίγουρα έχετε μια πρώτη εικόνα και από τις απόψεις τους, αλλά και πώς θα οργανωθείτε και πώς θα πράξετε από εδώ και πέρα για τη δημόσια υγεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια στο νησί. Ωστόσο, πείτε μου κάτι, ποια είναι η εικόνα της δημόσια υγεία στην Κρήτη, την οποία παραλάβατε. Πώς θα τη χαρακτηρίζατε. Κοιτάξτε, έγινε μία πολύ καλή παράδοση παραλαβή από την προηγούμενη διοίκηση, με πολιτικό πολιτισμό, όσο οφείλουμε να κάνουμε στη δημόσια υγεία και ευρύτερα στη δημόσια διοίκηση στη χώρα μας. Υπήρξε πλήρης ενημέρωση στη νέα διοίκηση, ακούσαμε προσεκτικά τα βήματα τα οποία έγιναν και οι προσπάθειες των προηγούμενων ετών, αναγνωρίζουμε τις καλές πρακτικές, βάζουμε ερωτηματικά σε αστοχίες που όλοι έχουμε και που θέλουμε να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε και ξεκινάμε έχοντας παρακαταθήκη α, το έργο και τη δουλειά όλων των προηγούμενων διοικήσεων, διότι ε, υπάρχουν έργα στην δημόσια υγεία, τα οποία έχουν ξεκινήσει και από διοικήσεις προηγούμενων ε, ετών. Χρόνων και πριν, και πριν πρώτης κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ έτσι. Σωστά, σωστά. Mm -hmm. Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτή την προσπάθεια, θα προχωρήσουμε με βασικό στόχο να ε, ενισχύσουμε τις δομές υγείας και αυτό να είναι προ όφελο και των εργαζομένων και των ασθένων. Θα μπω κατευθείαν στο ζουμί, στο ψητό που λέμε, γιατί βλέπω ότι εστιάζεται περισσότερο στα κενά που υπάρχουν στην δημόσια Υγεία στην Κρήτη, τόμοι, περιφερειακές μονάδες υγείας. Θυμόμαστε και προεκλογικά το κόμμα τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας κατέκρινε σε αυστηρό ύφος τις πρακτικές του Υπουργείου Υγείας τότε και του κυρίου Ξανθού, α, αλλά και της κυβέρνησης συνολικά τώρα. Ποια είναι η άποψη που έχει σχηματιστεί για τη Στόμη και αν τελικά θα είναι μια δομή η οποία θα συνεχιστεί. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ε, απόφαση μέχρι στιγμή τη πολιτική ηγεσία. Αυτό έτσι κι αλλιώ είναι κεντρικό ζήτημα. Χρειάζεται, απόφαση, Χρειάζεται έτσι. πολιτική απόφαση. Χρειάζεται πολιτική απόφαση. Σίγουρα εμεί στηρίζουμε τι δομέ από τη στιγμή που υπάρχουν και υφίστανται και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε πάντα με την κατεύθυνση πολιτική ηγεσία ε, για την εξέλιξη αυτών των δομών. και ε, Βασικό στόχο είναι να μπορέσουμε ε, να βοηθήσουμε τον κόσμο στο να εξυπηρετείται. Mm -hmm. ε, δεν είναι δηλαδή απόφαση της Ιδιωνομικής Περιφέρειας, είναι απόφαση του Υπουργείου Υγείας και περιμένουμε ε, να δούμε πώς ε, θα προχωρήσει ε, η δομή Μάλιστα. αυτή. Ε, δομές τώρα, Πρωτο, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ε, υγεία στα νοσοκομεία. Ε, σας άκουγα προημερών, μιλούσατε για στο ράδιο 984 εδώ στον όμιλο της Crete TV, κάνατε αναφορές ότι θα πρέπει να στελεχωθούν ε, με... Προσωπικό τα νοσοκομεία τη Κρήτη. Νομίζετε είναι το αδύνατο σημείο, η αχύλιο πτέρνα τη δημόσια υγεία στο νησί, ε, Η αχύλιο πτέρνα είναι η πρωτοβάθμια και το ζητούμενο είναι να μην χρειαζόμαστε. Τι δομέ δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαψη, να το πούμε με απλά λόγια, να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο. Ε, το θέμα είναι να διασφαλίζουμε την υγεία μα και να μην νοσήσουμε ώστε να χρειαστεί ε, να πάρουμε υπηρεσίε υγεία. Mm -hmm. Αυτό όμω θέλει ε, μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική πολιτική, η οποία θα ξεκινήσει από νωρί, βάζοντα ω πληθυσμό στόχο τα παιδιά αλλά και τι ε, ε, οικογένειε. Γιατί ξέρετε, πολλέ φορέ. Ενημερώνονται τα παιδιά, α, ευαισθητοποιούνται σε θέματα ε, βασικά δημόσια υγεία, αλλά έχουν τα εντελώ ε, αντίθετα ερεθίσματα μέσα από τι οικογένειε. Προηγουμένω, γιατί ένα, ένα ζητούμενο, ένα βασικό θέμα δημόσια mm -hmm. υγεία είναι και τα τροχαία ατυχήματα σε επίπεδο προτοβάθμιας και πρόληψης. Και όπως πολύ καλά αναφέρατε βλέπουμε ότι μπορεί ένα παιδί να παίρνει και να λαμβάνει τις πληροφορίες από το σχολείο για το, τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, αλλά να βλέπει τον μπαμπά ή τη μητέρα. Να ενεργούν εντελώ διαφορετικά όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Mm -hmm. ε, Επομένω, το ζητούμενο και το μεγάλο αίτημα σε αυτή τη χώρα, όταν μιλάμε για την Ελλάδα του 2019, είναι να αναπτύξουμε εκείνε τι δομέ πρωτοβάθμια, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ε, για να μειώσουμε την παιδική παχυσαρκία, που δυστυχώ είμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή, μετά την Κύπρο. Διότι γνωρίζετε, για παράδειγμα, ότι η παχυσαρκία συνεπιφέρει καρδιακιακά νοσήματα, αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Ε, τα οποία έχουν αυξημένο ποσοστό θνησιμότητα. Μάλιστα. Σα πάω ακόμα πιο συγκεκριμένα. Βλέπετε, ε, πάμε λίγο πίσω το χρόνο πέντε χρόνια. Τότε που η θέση σα ήταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλή, ω υποδιοικήτρια τότε, ε, σίγουρα είχατε δρομολογήσει κάποιε καταστάσει, κάποιε λύσει, βλέποντα βεβαίω και τι παθογένειε τη δημόσια υγεία και των νοσοκομείων. Mm -hmm. Γυρνώντα τώρα πίσω και από τη σκοπιά πλέον τη διοικήτρια τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Ε, στεναχωρηθήκατε που κάτι δεν συνεχίστηκε από το δικό σας τότε έργο και της διοίκηση του νοσοκομείου. Ε, είμαστε ευτυχεί γιατί πράγματα που ξεκινήσαμε τα είδαμε να ολοκληρώνονται. Τα είδατε και να όπως, είναι σε λειτουργία κανονικά. Βέβαια, όπω η προμήθεια του γραμμικού επιταχυντή. Ήταν μια προσπάθεια. Εκεί θα σα πήγαινα, με προλάβατε, παρακαλώ. <laughs> ήταν μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε σε συνεργασία με ε, όλου του εργαζόμενου του νοσοκομείου και ήταν μεγάλο στόχο τότε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ήμασταν το πρώτο νοσοκομείο που εγκρίθηκε α, από μια επιτροπή που, η οποία είχε έρθει για έλεγχο από την Αμερική και είδαμε να συνεχίζεται το έργο και να παραλαμβάνεται και είναι μεγάλο αίτημα των ογκολογικών ασθενών. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό, όπως προχώρησε η στελέχωση της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, ξέρετε χρεώνουμε προσωπικά την λειτουργία της και τα προβλήματα μπορεί να είχαμε στην αρχή, αλλά προχώρησε, έχει στελεχωθεί. Και αυτή η κλινική ήταν μεγάλο αίτημα για τα παιδιά αλλά και για όλους τους πολίτες της Κρήτης. Ένα τελευταίο ερώτημα και δεν ξέρω, μακάρι να έχετε εικόνα α, και το οποίο μεταφέρουν πολλές φορές και οι πολίτες, το καταγράφουμε και εμείς δημοσιογραφικά μέσα στην πόλη, είναι το εξής, έχει να κάνει με το Πανάνιο. Που γνωρίζετε την γνωστή κατάσταση, τα τελευταία 20 χρόνια σχεδόν μένει ε, ανενεργό. Δεν ξέρω αν βρίσκεται και αυτό στην ατζέντα σα, γιατί βλέπουμε έχουν σταματήσει και κάποιε εργασίε αναπαλαίωση που γινόντουσαν. Αν θα αξιοποιηθεί η ο κόσμο, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Οφείλω να το ρωτήσω όμω. Βεβαίω. Και καλά κάνετε. Γιατί έχω ζητήσει από την Τεχνική Υπηρεσία τη Υγειονομική Περιφέρεια τι επόμενε ημέρε να ενημερώσει και εμένα και του υποδιοικητέ mm -hmm. για το τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Ο στόχο μα είναι οτιδήποτε υπάρχει και μπορεί να αναπτυχθεί σε συνεργασία και με την Περιφέρεια και με για την Υπηρεσία. Για υπηρεσίε, πιθανότατα, για τη στέγαση υπηρεσιών για για κάποια άλλα Κοιτάξτε αν, αν γνωρίζω καλά, νομίζω ότι αυτό προορίζεται και το αίτημα δηλαδή, του κληρομοδοτήματο ήταν για νοσοκομιακή δομή. Νοσοκομιακή δομή. Ε, οπότε, Άρα προς αυτή την κατεύθυνση, ε, να φανταστώ. Προς αυτή την κατεύθυνση. Θα το διερευνήσουμε. Ε, πιθανά ένα νοσοκομείο ημέρα για ψυχιατρικούς ασθενείς να ήταν μια δομή η οποία να μπει στα σχέδιά μας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Μάλιστα κυρία Λένα Μπορμπουδάκη ήταν η, διοικητρια, η νέα διοικήτρια τη 7η Υγειονομική περιφέρειας Κρήτη. Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σιδηροκέφαλοι που λέμε σε αυτέ τι περιπτώσει και θα σα απασχολούμε τακτικά. Θέλουμε να σηκώνετε τηλέφωνό σα για να μα απαντάτε όπω το κάνετε μέχρι σήμερα. Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε έτσι, έτσι. να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή να είστε συνέχεια. Καλά.